Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, όπως λέει η παροιμία μας. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε νιώσει απογοητευμένοι, πληγωμένοι, εκνευρισμένοι από λόγια άλλων ατόμων. Όμως, δεν χρειάζεται καθόλου να νιώθουμε έτσι, γιατί είναι στο χέρι μας να αποφύγουμε τέτοιου είδους συναισθήματα. Και επιπλέον, επίσης είναι στο χέρι μας να κάνουμε τους άλλους ανθρώπους απέναντί μας να νιώσουν πιο χαλαρά και πιο άνετα με το διάλογο που έχουμε μεταξύ μας. Θα μοιραστώ σήμερα μαζί σας τη δική μου μέθοδο αντιμετώπισης καταστάσεων, η οποία πραγματικά εξυψώνει την ανθρώπινη φύση, κατά τη δική μου άποψη. Αν λοιπόν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα, συνεχίστε να παρακολουθείτε το βίντεο. Η αφορμή για να κάνω αυτό το βίντεο μου δόθηκε από κάποια σχόλια ατόμων που έχουν δει συγκεκριμένα βίντεο που έχω ανεβάσει, οι οποίοι εκφράστηκαν με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Τα σχόλια αυτά δεν εμφανίστηκαν ποτέ σε εσάς, γιατί απλούστατα το YouTube φιλτράρει όλα τα σχόλια τα οποία περιέχουν μέσα συγκεκριμένες λέξεις. Σε μένα όμως είναι ορατά. Βέβαια, χάρη ευγενίας, έχω καλύψει τα ονόματα των χρηστών αυτών και ο λόγος που μοιράζομαι μαζί σας τα συγκεκριμένα σχόλια είναι καθαρά εκπαιδευτικού τύπου. Με λίγα λόγια, δεν έχω κανένα παράπονο, ο καθένας έχει το δικαίωμα φυσικά να εκφράζεται όπως θέλει, αλλά καλό είναι να εκφραζόμαστε με ωραίο τρόπο. Είναι πραγματικά κρίμα να ρίχνουμε το επίπεδό μας τόσο χαμηλά. Είμαι ένθερμη οπαδός της ελευθερίας λόγου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είμαι ένθερμη οπαδός του ρητού που είπε ο Βολτέρος, διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά υπερασπίζομαι ακόμα και με την ίδια μου τη ζωή το δικαίωμά σου να το λες. Έχουμε όλοι δικαίωμα στη γνώμη μας, να την εκφράζουμε ελεύθερα. Πάντως, ο τρόπος που εκφραζόμαστε παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όσον αφορά την κατάληξη της όποιας διαφωνίας, όποιας αψιμαχίας υπάρχει μεταξύ εμάς και κάποιου άλλου ατόμου. Παρατηρήστε λοιπόν τα συγκεκριμένα σχόλια που σας δίνω τώρα σε screenshots, με καλυμμένα φυσικά τα ονόματα, και θα καταλάβετε τι εννοώ. Πριν αρχίσετε να εφαρμόζετε τις μεθόδους που σας προτείνω, σιγουρευτείτε ότι τις ακούσατε καλά και ότι τις καταλάβατε καλά. Εφαρμόζοντάς τες όλο και συχνότερα στις καθημερινές σας σχέσεις με τον σύντροφο, τα παιδιά σας, την οικογένεια και τους συνεργάτες σας, θα διαπιστώσετε ότι οι σχέσεις δεν είναι τόσο δύσκολες όπως αρχικά νομίζατε. Καλή σας αρχή! Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε κάποια πολύ σημαντικά. Όταν μιλάτε, προσπαθήστε να είστε ακριβείς σε αυτά που λέτε και περιγραφικοί. Αποφύγετε να γενικεύετε. Για παράδειγμα, ποτέ δεν ενδιαφέρθηκες για μένα, πάντα ήσουν τέτοιος, πότε κοίταξες τις δικές μου ανάγκες. Αυτά αποφύγετε τα. Επιπλέον,
Αποφύγετε να υποθέτετε τι θέλει να πει ο άλλος ή τι σκέφτεται. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς. Εκφράστε την επιθυμία σας έτσι, ώστε να έχει τη μορφή συγκεκριμένης πρότασης. Αυτό θα διευκολύνει κάθε επίλυση του οποιοδήποτε προβλήματος. Για παράδειγμα, πόσο θα μου άρεσε να με κοιτάς όταν μου μιλάς, γιατί έτσι νιώθω ότι μου δίνεις περισσότερη σημασία. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του άλλου και σκεφτείτε με προσοχή πώς νιώθει ή τι σκέφτεται για το θέμα. Επιπλέον, πολύ σημαντικό είναι να δείξετε κατανόηση και να εκφράσετε την αποδοχή σας στον άλλον. Πώς? Με τον τόνο της φωνής σας, με τη στάση του σώματός σας, τις εκφράσεις του προσώπου σας, με το να επαναλαμβάνετε αυτό που είπε ο άλλος πριν από εσάς και κυρίως με το να επαναλαμβάνετε τις πιο σημαντικές σκέψεις και επιθυμίες του. Διατυπώστε τις σκέψεις σας με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι φανερό ότι πρόκειται για τη δική σας γνώμη. Για παράδειγμα, αντί να πείτε «παραμελείς το παιδί μας», μπορείτε να πείτε «νιώθω ότι το παιδί μας αισθάνεται παραμελημένο από σένα». Αν διατυπώσετε τη γνώμη σας με τέτοιο τρόπο, ο άλλος θα αναρωτηθεί για ποιο λόγο έχετε τη συγκεκριμένη άποψη και θα σας ακούσει πολύ πιο προσεκτικά. Να εκφράζετε τα συναισθήματά σας για το θέμα που συζητάτε και να αποφεύγετε γενικές αναφορές του τύπου «Είμαι θυμωμένη μαζί σου». Είναι προτιμότερο να πείτε «Είμαι θυμωμένη μαζί σου γιατί πιστεύω και νιώθω ότι το παιδί μας νιώθει παραμελημένο από σένα». Όταν λέτε κάτι, προσπαθήστε να δείχνετε και τα θετικά σας συναισθήματα στο συνομιλητή σας. Όταν ο άλλος γνωρίζει ότι ενδιαφέρεστε για αυτόν, ανεξάρτητα από το παράπονο που εκφράζετε ή το θυμό σας για κάτι που συνέβη, αισθάνεται λιγότερο απειλημένος και θα ενοχληθεί πολύ λιγότερο από όσα πείτε. Προσπαθήστε λοιπόν να είστε όσο είναι δυνατόν πιο ακριβείς και συγκεκριμένοι σε αυτό που λέτε. Όταν για παράδειγμα περιγράφετε μια συμπεριφορά, αντί να πείτε «μου αρέσει να είσαι τρυφερός μαζί μου», καλό είναι να πείτε «πόσο μου αρέσει όταν με αγκαλιάζεις και με φιλάς». Άλλο ένα παράδειγμα, όταν θέλετε να εκφράσετε το παράπονό σας ότι το άλλο άτομο δεν σας φιλά όταν φεύγει για τη δουλειά ή όταν γυρίζει στο σπίτι, αντί να του πείτε «ποτέ δεν με φιλάς», είναι πολύ προτιμότερο να του πείτε «πόσο θα μου άρεσε όταν φεύγεις το πρωί για τη δουλειά να με φιλάς» ή «θα μου άρεσε πάρα πολύ όταν γυρίζεις σπίτι να με φιλάς μόλις μπαίνεις». Όταν λέτε κάτι, να είστε σίγουροι και ξεκάθαροι μέσα σας για αυτό που θέλετε να πείτε. Το ίδιο σίγουροι πρέπει να είστε όταν ζητάτε από τον άλλον να συμπεριφερθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Πρέπει δηλαδή να είστε πρώτα εσείς ξεκάθαροι μέσα σας τι είδους πρέπει να είναι αυτή η συμπεριφορά, ώστε να δώσετε στον άλλον να καταλάβει τι ακριβώς ζητάτε. Δείξτε κατανόηση στον άλλον την ώρα που εκφράζετε τα συναισθήματα ή τις σκέψεις σας. Πριν αρχίσετε να εκφράζεστε, μπείτε στη θέση του και προσπαθήστε να φανταστείτε πώς θα ένιωθε ακούγοντας αυτά που θέλετε να του πείτε. Προσπαθήστε να φανταστείτε πόσο θα του κόστιζε να κάνει αυτό που του ζητάτε. Και τέλος, προσπαθήστε να δείξετε ότι κατανοείτε και τη δική του άποψη. Αν εφαρμόσετε τα παραπάνω, το άλλο άτομο θα καταλάβει και θα αποδεχτεί τα όσα λέτε. Να θυμάστε ότι για να σας δείξουν κατανόηση, πρέπει πρώτα εσείς να δείξετε κατανόηση. Για παράδειγμα, όταν θέλετε να προτείνετε στο σύντροφό σας να βγαίνετε έξω πιο συχνά, αντί να του πείτε «εγώ θέλω να βγαίνουμε πιο συχνά, αλλά εσύ δεν με υπολογίζεις καθόλου, μπλα 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 μπλα». Καταλαβαίνετε. Τι είναι όμως το σωστό να πείτε? Ξέρω ότι σου αρέσει να μένεις σπίτι και ότι η κοινωνική ζωή δεν σου είναι τόσο απαραίτητη όσο σε μένα. Ξέρω επίσης ότι προβληματίζεσαι με κάποια οικονομικά θέματα. Όμως εμένα θα μου ήταν πολύ ευχάριστο 1 με 2 φορές το μήνα να πηγαίνουμε κάπου με φίλους και νομίζω ότι αυτό θα με βοηθούσε να νιώθω καλύτερα και πιο ευχαριστημένη. Είναι σημαντικό να εκφράζετε έγκαιρα τις επιθυμίες και τα συναισθήματά σας, ιδιαίτερα τα αρνητικά,
πριν συσσωρευτούν μέσα σας και είναι δύσκολο να τα ελέγξετε. Φροντίστε να εκδηλώνετε ιδιαίτερα τα αρνητικά συναισθήματα, όπως είναι ο θυμός, η απογοήτευση, η αίσθηση αδιαφορίας που εισπράτεται από τον άλλον, αφού όμως πρώτα εσείς έχετε ηρεμήσει. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα καταπιεστείτε και θα του δώσετε να καταλάβει ότι σας ενοχλεί μια συγκεκριμένη συμπεριφορά του. Πολύ σημαντικό, μη διακόπτετε το συνομιλητή σας όταν μιλά. Απαντήστε του μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι τελείωσε. Όταν έρθει η σειρά σας να πάρετε το λόγο, μη βιαστείτε. Απαντήστε μόνο όταν είστε σίγουροι ότι καταλάβατε τι εννοούσε ο άλλος. Αν κάτι δεν σας είναι ξεκάθαρο, κάντε ερωτήσεις και μην βιάζεστε να οδηγηθείτε σε υποθέσεις. Για παράδειγμα, αντί να πείτε «Δεν σε κατάλαβα» ή «Τι εννοείς», είναι προτιμότερο να δηλώσετε ότι αυτό το σημείο δεν σας είναι ξεκάθαρο. Επαναλάβετε τα λόγια του άλλου ώστε να ελέγξετε αν καταλάβατε σωστά. Γενικά, καλό είναι να θυμάστε ότι αυτό που λέτε πρέπει να δείχνει ότι καταλαβαίνετε την άποψη του άλλου και να περιλαμβάνει το πώς αισθάνεστε αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, αν είστε άντρας, ξέρω ότι είσαι κουρασμένη από τις δουλειές του σπιτιού, αλλά δεν μου είναι ευχάριστο να ακούω τα παράπονά σου μόλις επιστρέφω κουρασμένος κι εγώ από τη δουλειά μου. Ή καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό για σένα να έρθω μαζί σου, αλλά πίστεψε με, νιώθω σήμερα τόσο κουρασμένη για να βγω έξω. Δύο διαφορετικά παραδείγματα, το ένα είναι όταν μιλά άντρας και το άλλο είναι όταν μιλά μια γυναίκα, έτσι. Φροντίστε να επικεντρώνεστε μόνο στο παρόν και να μην αναφέρεστε σε γεγονότα του παρελθόντος. Το 1821 κοινώς πάει, μας τελείωσε, έχουμε προχωρήσει από τότε. Μην ξεφεύγετε από το θέμα και μην συγκρίνετε το συγκεκριμένο περιστατικό με άλλα που έγιναν πιο παλιά. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Επιπλέον, φροντίστε ώστε τα μηνύματα του σώματός σας να συμφωνούν με τα λεκτικά μηνύματα που στέλνετε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Δηλαδή, χαλαρότητα, προσοχή, να κοιτάτε το άλλο άτομο στα μάτια με ηρεμία. Δεν είναι δυνατόν εσείς να προσπαθείτε να μιλάτε ήρεμα, αλλά όλο σας το σώμα να είναι μες στην τζίτα και την υπερένταση. Αυτό δεν θα σας φέρει τα αποτελέσματα που επιθυμείτε. Αυτά είχα να μοιραστώ μαζί σας για σήμερα. Ελπίζω να τα βρήκατε ενδιαφέροντα και εγώ σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή σας επιτυχία.